Φυσικά αυτό το τόπο επέλεξε η Ρεναδούρου, η νέα περιφερειάρχης Αττικής. Ήταν μια πανηγυρική εκδήλωση, μια πανηγυρική ορκομοσία. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, του Μανώλη Γλέζου, οι οποίοι έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα, όπως άλλωστε και η Ρεναδούρου, δείχνει τον έντονο πολιτικό χαρακτήρα που επιχείρησε ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει σε αυτή την ορκομοσία, αφού είχε προηγηθεί η πολιτική μάχη στην περιφέρεια Αττικής. Η κυρία Δούρου έγινε δεκτή με πάρα πολλά χειροκροτήματα, είχε πάρα πολλές χειραψίες με ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με μεγάλη παρουσία βουλευτών. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω ότι έξω από τον χώρο της ορκομοσίας ήταν κάποιες δεκάδες υποστηρικτές Χρυσής Αυγής που είχαν ετοιμαστεί να αποδεχθούν τον εκλεγμένο Ηλία Παναγιώταρο, αλλά και κάποια μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων, αλλά με την συμβολή της αστυνομίας δεν είχαμε κάποια αντίδραση ή κάποια συμπλοκή μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά τώρα το τελετουργικό, να πούμε ότι η κυρία Δούρου ορκίστηκε με πολιτικό όρκο, όπως και ο μεγαλύτερος αριθμός των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με την παράταξή της. Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκαν άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι και περιφερειάρχες. Εντυπωσιακό στιγμιότυπο ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν στην κυρία Δούρου εκπρόσωποι των απολυμμένων καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ και κάποιες αντιφασιστικές εκδηλώσεις, συνθήματα, την ώρα που και ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής ορκιζόταν μαζί με τους άλλους αντιπεριφερειάρχες.